Είμαστε στη Σαμαρίνα Γρεβενών, στο μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής. Όπως βλέπετε από πίσω μου, είναι η δασική έκταση, η δασική περιοχή της Γομάρας. Από τα ξημερώματα της Παρασκευής βρίσκεται σε εξέλιξη πυρκαγιά, με ισχυρές δυνάμεις της προσβεστικής υπηρεσίας γύρω στα 40 όταν προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά. Και σήμερα Κυριακή το μεσημέρι, δύο κάναντερ της πυροσβεστικής προσπάθησαν να ρίξουν νερό για να σβήσει φωτιά. Είναι υπεράνθρωπες οι προσπάθειες που καταβάλει τόσο η πυροσβεστική υπηρεσία Γρεβενών, όσο και η περιφερειακή ενότητα και οι υπόλοιποι φορείς για να σβήσει η φωτιά, όπως βλέπετε, αλλά και οι ξυλοκόποι που βρίσκονται μέσα και κόβουν ξύλα για να μην δημιουργηθούν περισσότερα προβλήματα. Δασική περιοχή Γομάρας στη Σαμαρίνα. Βρισκόμαστε στην περιοχή Γομάρα της Σαμαρίνας Γρεβενών. Η φωτιά που φαίνεται πίσω μας είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, ωστόσο στην επιχειρούν σήμερα 40 άτομα μόνιμο προσωπικό με 12 οχήματα. Παράλληλα υπάρχει συνδρομή εναερίων μέσων, συγκεκριμένα Καναντέρ 415, τα οποία έχουν πραγματοποιήσει μέχρι αυτή τη στιγμή συνολικά 16 ρήψεις. Λόγω του δύσβατου της περιοχής αφενός και λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, αλλά κυρίως του ανέμου που φυσάει στην περιοχή, είναι πολύ δύσκολο το έργο της κατάσβεσης, ιδιαίτερα για τις επίγειες δυνάμεις που επιχειρούν. Ωστόσο, σήμερα αισιοδοξούμε ότι τη φωτιά θα μπορέσουμε να την φέρουμε στο σημείο εκείνο, ώστε να μπορέσουμε τις επόμενες ημέρες να πετύχουμε την πλήρη της κατάσβεση με όλες αυτές τις δυσκολίες που προανέφερα. Βρισκόμαστε στην Σαμαρίνα, στην περιοχή Γομάρα, όπου είναι σε εξέλιξη η δασική πυρκαγιά που ξεκίνησε εδώ και αρκετές μέρες. Η πυροσβεστική υπηρεσία με δύναμη περίπου 40 ατόμων βρίσκεται από τα ξημερώματα της Παρασκευής, προσπαθώντας να πραγματοποιήσει την κατάσβεση σε ένα πραγματικά πολύ δύσκολο και δύσβατο μέρος. Κλήθηκαν ακόμη και πυροσβεστικά αεροσκάφη, όπου πραγματοποίησαν ρήψεις νερού. Αυτή τη στιγμή γίνεται προσπάθεια ώστε να πραγματοποιηθούν αντιπυρικές ζώνες, ώστε να περιοριστεί το μέτωπο της φωτιάς. Σας ανησυχεί μήπως έχουμε καμία εξέλιξη, κύριε την Περιφερειάρχα? Ναι, οι συνθήκες που διανύουμε σήμερα, Κυριακή, είναι συνθήκες που ευνοούν την επέκταση της πυρκαγιάς. Γι' αυτό το λόγο η πολιτική προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, ο Δήμος Γρεβενών αλλά και το Δασαρχείο βρίσκονται σήμερα εδώ πέρα, παρακολουθώντας την εξέλιξη της πυρκαγιάς και αν χρειαστεί να επέμβουμε άμεσα. Ελπίζουμε να έχουμε μια καλή εξέλιξη. Ελπιστούμε σήμερα ότι θα έχει αίσιο τέλος, τουλάχιστον δεν θα επεκταθεί. Στόχος είναι να μην επεκταθεί και καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι θα υπάρξει τεράστια ζημία. Μέχρι στιγμής έχει γίνει ζημία, αλλά δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ας ευχηθούμε με όλα τα μέσα που διατίθενται σήμερα, είτε αεροπλάνα πυροσβεστικά, είτε άλλα οχήματα, να πλησιάσουμε, γιατί είναι πάρα πολύ δύσβατο το μέρος, να πλησιάσουμε κοντά, ούτως ώστε να έχουμε επιτυχία. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο σημείο απέναντι που έχουμε την πυρκαγιά της Σαμαρίνας. Είναι στο δημόσιο δάσος Σαμαρίνας, στο δασικό τμήμα 13. Τα είδη που καίγονται είναι ρόμπολο πεύκη λευκόδερμη και μαύρη πεύκη. Συνολικά εκτιμούμε μέχρι τώρα έχουν καεί περίπου στα 500 στρέμματα, αλλά ευτυχώς η φωτιά είναι έρπουσα, κατά 95% είναι έρπουσα η φωτιά. Δεν είχαμε επικόρυφη, με αποτέλεσμα να μην έχουμε και πολλές ζημίες. Βρισκόμαστε στη Σαμαρίνα, στην περιοχή Γομάρα, που έχουν μια πυρκαγιά σε εξέλιξη. Μια πυρκαγιά που ξεκίνησε από ένα κεραυνό που έπεσε την προηγούμενη Παρασκευή και αναζωπηρώθηκε την Πέμπτη. Η φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι τα περιοριστικά σώματα εδώ, ήρθαν τα αεροπλάνα, ρίξαν νερό. Υπάρχουν μεγάλος αριθμός περιπλωστών. Υπάρχει και μια ομάδα δασοεργατών ελοτόμοι που κάνουν την πυρηνική ζώνη.